κόντρες, αντεγκλήσεις, εντάσεις, συγκίνηση αλλά και γαλλικά. Τίποτα δεν έλειπε από τη μαραθώνια συνεδρίαση της Βουλής για τη συγκρότηση Επιτροπής Προκατακτικής Εξέτασης για την Οβάρτης, κατά την οποία και οι 10 πολιτικοί που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση παραπέμφθηκαν. Η ολομέλεια της Βουλής λοιπόν έπειτα από τη μαραθώνια συνεδρίαση που διήρκησε 20 ώρες και 30 λεπτά αποφάσισε την παραπομπή των Ανδρέα Λοβέρδο, Γιάννη Στουρνάρα, Αντώνη Σαμαρά, Ευάγγελο Βενιζέλο, Άδωνη Γεωργιάδη, Ανδρέα Λικουρέτζο, Μάριο Σαλμά, Παναγιώτη Πικραμένο, Δημήτρη Αβραμόπουλο και Γιώργο Κουτρουμάνη. Η υπόθεση Νοβάρτης επιχειρήθηκε να παρουσιαστεί από την κυβέρνηση ως πολιτικό σκάνδαλο, από την αντιπολίτευση ως πολιτική σκευωρία. Ποια είναι όμως η άποψη των πολιτών για τα όσα συμβαίνουν γύρω από την υπόθεση Νοβάρτης? Δεν πρόκειται να δούμε τίποτα. Όλα αυτά. Όλοι κάπως από εδώ, κάπως από εκεί, άλλους θα στρίψουν, έχουν τον τρόπο του δια του στρίβιν που λέει και ο άλλος και κάποια στιγμή όλα θα με λίγα άλλα, όχι με λίγα άλλα, κάπου θα κρυφτούν, κάπου θα θαυτούν, θα ξεχαστούν, θα περάσουν αυτά που πρέπει να περάσουν αυτοί, τα δικά τους και εμείς θα καθόμαστε εδώ τον ύπνο του δικαίου και θα λέμε ναι, κάτι υπήρχε, κάτι έγινε, αλλά βαριάς. Γιατί είναι όλοι αγράμματοι αυτοί και κακοί στην ψυχή άνθρωποι. Μάλιστα. Τώρα ότι υπήρξε σκάνδαλο υπήρξε. Ποιοι τα πήρανε, οι γιατροί, οι φαρμακοποιοί, αυτοί που κάνανε τα μεγάλα ταξίδια, οι γιατροί στο εξωτερικό. Τους πλήρωνε οι Νοβάρτης. Οι πολιτικοί, εγώ δεν το πιστεύω. Είναι όλοι βρωμιάριδες. Εγώ δεν του λέω βούλευτες, του λέω βόλευτες. Βολεύονται εκεί που είναι. Θεωρείτε ότι υπάρχει σκάνδαλο πίσω από τον Νοβάρτη? Υπάρχει, αλλά το θέμα είναι το εξής. Γιατί το βγάλανε τώρα και το, που παραγράφεται και δεν το βγάζανε πιο πριν για να τιμωρηθούν οι παραβάτες. Αυτά γινόσανται και θα γίνονται στους αιώνες των αιώνων. Οι πολίτες μάλιστα αναρωτιούνται γιατί επέλεξε η κυβέρνηση, ενώ όπως φαίνεται γνώριζε εδώ και καιρό το θέμα, να το φέρει στο φως τώρα, μετά τα συλλαλητήρια για το μακεδονικό, αλλά και τα όσα συμβαίνουν με την Τουρκία, αλλά και με άλλες γείτονες χώρες που εμφανίζονται ως διεκδικητές ελληνικών εδαφών. Είναι πολιτικά τα θέματα, όπως βλέπει, παιχνίδια τέτοια τα οποία κάποια στιγμή πρέπει να παίξουν το ρόλο τους. Υπάρχουν άλλα πράγματα που είναι πιο ενδιαφέροντα, αλλά τα καλύπτουμε, τα κρύβουμε πίσω από την κουκούλα μας. Βάζουμε ένα εκεί πέρα Νοβάρτης, το πετάμε τώρα, το οποίο υπάρχει ένα χρόνο πριν, ξέρω, το οποίο το ξέρουμε, το κλώθουμε και το βγάζουμε τη συγκεκριμένη στιγμή. Άρα θεωρείτε ότι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ λειτουργήσε με σκοπιμότητα? Κάποιοι. Τώρα ποιοι είναι αυτοί οι κάποιοι που λειτουργήσαν με σκοπιμότητα για αυτή τη συγκυρία, γιατί μετά με ενδιαφέρει αυτό τώρα. Ποιο σας ενδιαφέρει? Πιο πολύ με ενδιαφέρει το ότι πήγε ο πρόεδρος, τον λένε αυτό, ο πρωθυπουργός των Σκοπίων στη Γερμανία και τον αποκάλεσε πρωθυπουργό της Μακεδονίας. Θεωρείτε δηλαδή ότι βγήκε για να, για να πέσουν οι αντιδράσεις του Μακεδονίου? Οπωσδήποτε, να μην ασχολούμαστε με εκείνο. Πιο πολύ με ενδιαφέρει ότι ο Αλβανός θέλει να φτάσει μέχρι εδώ χάμου, μέχρι μπροστά μας, την Κακαβίου κάτω, τα Γιάννενα παρακάτω. Ή ότι οι Τούρκοι δεν μας αφήνουν εκεί πέρα μέσα, λέει εδώ πέρα γύρω-γύρω είναι δικά μας όλα τα πράγματα. Βαράμε το καραβάκι το δικό σας, το πιο καλό το καραβάκι, το βαράμε έτσι για πλάκα, το πετάμε, το βυθίζουμε. Όλα αυτά πρέπει να κρυφτούν κάπου. Σκευωρία είναι. Το βγάλανε γιατί ήταν οι διαδηλώσεις τις οποίες είχαν εμφανιστεί, δεν τους άρεσαν και βγάλανε αυτό τώρα για να περιοριστούν τώρα σε αυτό το θέμα και όχι στις διαδηλώσεις του λαού. Για το μακεδονικό. Άρα θεωρείτε ότι υπάρχει σκοπιμότητα και βυσικότητα. 100%.